Την παγιωμένη αντίληψη ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο βοηθά κάποιον καπνιστή να κόψει το κάπνισμα έρχεται να καταρρύψει μια πρόσφατη έρευνα της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Αυτό που μέχρι τώρα λέγαμε οι πνευμονολόγοι και εξακολουθούμε να λέμε είναι ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί να έχει κάποιο δρόμο μέσα στη διακοπή καπνίσματος, κάποια θέση στην διακοπή καπνίσματος. Και η έρευνα του Σαν Ντιέγκο το επιβεβαιώνει αυτό. Σε 1.000 περίπου καπνιστές, λίγο παραπάνω από 1.000 καπνιστές που ερευνήθηκαν στο Σαν Ντιέγκο, στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, βρέθηκε ότι αυτοί που δοκίμασαν ηλεκτρονικό τσιγάρο για τη διακοπή του καπνίσματος έχουν 59% μικρότερη πιθανότητα να κόψουν το τσιγάρο από αυτούς που δεν δοκίμασαν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Εσείς έχετε δοκιμάσει ποτέ ηλεκτρονικό τσιγάρο? Έχω δοκιμάσει 2-3 φορές και είδα αποτελέσματα. Σας βοήθησε να κόψετε το τσιγάρο? Αυτό δεν βοηθάει. Άμα δεν το θέλει ο εγκέφαλος του ανθρώπου, δεν μπορεί να κόπει το τσιγάρο. Η ίδια έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και σχετικά με την επιβάρυνση που προκαλεί στην υγεία του καπνιστή το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν είναι ατμός όπως εφιός ακούγεται από ό,τι διαφημιστική εκστρατεία του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ατμός, είναι ένα μείγμα ουσιών τα οποία δημιουργούνται από τη δημιουργία ενός εκνεφώματος μέσω της ηλεκτρονικής αυτής συσκευής, ένα μείγμα από διάφορες πτυτικές ουσίες, βαρέα μέταλλα, περιέχονται μικροσωματίδια. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι περιέχεται σε κάθε ηλεκτρονικό τσιγάρο, ακριβώς γιατί δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν. Έχει φανεί ότι αυτές οι ουσίες προκαλούν και φλεγμονή στους βρόγχους των καπνιστών. Έχετε δοκιμάσει ποτέ ηλεκτρονικό τσιγάρο? Όχι. Θεωρείτε ότι βοηθάει στη διακοπή του καπνίσματος? Όχι, γιατί είναι απλά υποκατάσταση του τσιγάρου. Την ίδια ώρα, έρευνα Βρετανών επιστημόνων καταγράφει ραγδαία αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου στους εφήβους. Έχει δείξει ότι οι έφηβοι ηλικίας 11-16 ετών έχουν δοκιμάσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο έστω και μία φορά σε ένα ποσοστό 6%, σε αντίθεση με το κανονικό τσιγάρο που το έχουν δοκιμάσει σε ένα ποσοστό 1,5%. Άρα έχουμε μία τεράστια διαφορά προς το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και μία άλλη μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα η μελέτη αυτή είναι και συγκρίσιμη με αποτελέσματα παρόμοιας μελέτης περσινής στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνει μία αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου από ένα ποσοστό 4,5% το 2013 σε ένα ποσοστό που φτάνει περίπου το διπλάσιο, 13,4% το 2014. Σημειώνεται τέλος ότι πολλές μεγάλες καπνοβιομηχανίες παράγουν πλέον και ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς διαβλέπουν σε αυτά μία νέα πολλά υποσχόμενη αγορά.